Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, πριν λίγες μέρες, επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο ότι η χώρα βαδίζει προς την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Επίσης, η παρέμβαση του κ. Γκουρία πριν από λίγη ώρα επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, έχει ολοκληρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή και πλέον μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Είναι προφανές πως όσα είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ πριν από λίγο δεν ταιριάζουν καθόλου με τις ιστορίες κατάρρευσης και καταστροφής που αναπαράγονται σχεδόν καθημερινά τόσο από τα αντιπολιτευμένα μέσα όσο και από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός είναι και ο λόγος που μεγάλη μερίδα του τύπου αποφάσισε ότι δεν είχε λόγο να προβάλλει την επίσκεψη, τις δηλώσεις αλλά και την ομιλία του κυρίου Γιουνκέρ, η οποία σημειωτέων ήταν η πρώτη ομιλία Ευρωπαίου αξιωματούχου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το ίδιο φυσικά συνέβη και με την συνεδρία του Eurogroup της προηγούμενης Παρασκευής, όπου επίσης δεν απασχόλησε ιδιαίτερα, καθώς δεν επιβεβαίωσε τα τρομοκρατικά σενάρια, σύμφωνα με τα οποία το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που παρουσιάστηκε εκεί θα μας επιστρεφόταν ως απαράδεκτο. Ανταυτού, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών χαιρετίστηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ενώ καθορίστηκαν και οι ημερομηνίες σταθμοί για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και την συμφωνία για τη μεταπρογραμματική εποπτεία, το καθεστώς της οποίας θα προσομοιάζει με το αντίστοιχο όλων των χωρών που εξήλθαν από τη διαδικασία των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου αναμένεται να ληφθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις για την καθαρή έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, η προοπτική της καθαρής εξόδου δεν μπορεί καν να συγκριθεί με όσα διαφημίζονταν ως success story από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου που θεωρούσε έξοδο από το πρόγραμμα την πιστοληπτική γραμμή. Πιστοληπτική γραμμή, η οποία βεβαίως υπήρχε μόνο στη φαντασία της τότε κυβέρνησης, καθώς ποτέ δεν είχε τεθεί ούτε καν ως σενάριο από τη μεριά των δανειστών, οι οποίοι ήδη από τον Ιούνιο του 2014 θεωρούσαν ότι το δεύτερο πρόγραμμα είχε βγει αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Αυτές οι εξελίξεις επιτρέπουν εξάλλου να καταλάβουμε και τον λόγο για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία ξαναθέτει σήμερα θέμα εκλογών για το φθινόπωρο του 2018. Τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και η κυρία Σπυράκη σας θυμίζω ότι έχουν κάνει λόγο τις τελευταίες μέρες για την ανάγκη νέας εντολής μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν μπορώ όμως παρά να επισημάνω ότι το αίτημα αυτό είναι κάπως οξύμορο καθώς επιβεβαιώνει τελικά αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αμφισβητήσει. Το τέλος του μνημονίου και το ξεκίνημα μιας νέας περίοδου για τη χώρα. Είναι λογικό λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης ανησυχούν. Τους διαβεβαιώνουμε πάντως πως έχουμε σκοπό να ανανεώσουμε την εντολή μας στην ώρα της. Και αυτό θα γίνει διότι ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παλινόρθωση των πολιτικών κομμάτων τα οποία για δεκαετίες εξέθρεψαν ένα σύστημα διαφθοράς, διαπλοκής και παραεξουσίας διαφόρων ολιγαρχών που θεωρούν ότι οι πολίτες, η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί τους χρωστάνε. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μέτωπο με τη συμμορήτικη ασυδοσία, την αυταρέσκεια και την προσβλητική για τη δημοκρατία αλαζονία αυτού του συστήματος οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν ούτε απειλείται, ούτε έχει συνηθίσει να συνομιλεί με όρους νύχτας. Και ο κύριος Μαρινάκης, που διώκεται ποινικά από την ελληνική δικαιοσύνη για βαρύτατες ποινικές υποθέσεις και για εμπορία ναρκωτικών, ο κύριος Μαρινάκης, που ενορχιστρώνει με επαναλαμβανόμενα χυδαία και συκοφαντικά δημοσιεύματα την επίθεση κατά της σημερινής κυβέρνησης σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει συνηθίσει να συνομιλεί. Ο κύριος Μαρινάκης, που έχει μετατρέψει ένα ιστορικό συγκρότημα του ελληνικού τύπου σε σκουπιδότοπο, πρέπει να το βάλει αυτό καλά στο μυαλό του. Ο στόχος του βεβαίως είναι προφανής, αλλά του ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται, ούτε ντυλάρει με επιχειρηματίες. Ανακοινώνουμε λοιπόν ότι τα άθλια δημοσιεύματα τόσο του Βήματος όσο και των παραπολιτικών δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα. Όπως και κανένα άλλο συκοφαντικό δημοσίευμα στο εξής. Έχουμε ήδη κινήσει τις νομικές διαδικασίες και σκοπεύουμε να καταθέσουμε μήνυση και αγωγή τόσο κατά του κυρίου Μαρινάκη, όσο και κατά του κυρίου Κουρτάκη, ο οποίος με εκβιαστικά δημοσιεύματα προαναγγέλει με τρόπο που θυμίζει εκβιαστή του χειρίστου είδους δίθεν αποκαλύψεις. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει Κολομβία. Και καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επισήμως έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τον κύριο Μαρινάκη. Σας θυμίζω στην πρόταση για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής κατά του Υπουργού Άμυνας κ. Πάνου Καμένου, εξηγούσε ότι αν πληγεί ο επιχειρηματίας, πλήττεται και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Καλούμε λοιπόν τον κ. Μητσοτάκη, πρώτον,
να μας εξηγήσει το λόγο αυτής της ταύτισης και δεύτερον, να σταματήσει να καλύπτει και να προστατεύει τον διοκόμενο επιχειρηματία. Και τέλος, ενημερώνουμε τον κύριο Μαρινάκη και τους συνεργάτες του ότι αν θεωρούν πως μια άλλη κυβέρνηση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά τους ή θα εξασφαλίσει μια καλύτερη μεταχείριση, ο ελληνικός λαός θα τους απογοητεύσει ξανά. Και παρεπιπτόντως, πριν κλείσω, να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η 8η μέρα που ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει σε ένα κύριο ερώτημα. Ποιος και γιατί χρηματοδότησε μέσω offshore την εταιρεία της συζύγους του το 2017, καθώς ταυτόχρονα και την εφημερίδα Πρώτο Θέμα με τη γνωστή αντικειμενική στάση της απέναντι στην κυβέρνηση. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, τόσο στις κοινές του δηλώσεις με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όσο και σήμερα με τον κύριο Γκουρία, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ίδια φράση, ότι η Ελλάδα όχι απλώς δεν χρειάζεται περισσότερα μέτρα λιτότητας, αλλά χρειάζεται να ελαφρύνει και αυτά, να ελαφρυνθούν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα λιτότητας. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει και αυτό το αίτημα σε ποιον απευθύνεται? Υπάρχει αίτημα, υπάρχει μια πολιτική βούληση, μια πολιτική στρατηγική, ένας πολιτικός σχεδιασμός. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε διαρκώς είναι ότι η υπερβολική λιτότητα δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ηφαισιακά για την ελληνική οικονομία. Και όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι για το 2017 είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα, όπως καταγράφηκε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στο ύψος του 4%, στο οποίο αν προσθέσουμε και το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο δόθηκε ως κοινωνικό μέρισμα το Νοέμβρη του 2017, θα μπορούσε να φτάσει και στο 5%, τούτο σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, όχι απλώς για νέα μέτρα, αλλά για την εξακολούθηση μέτρων τα οποία ήδη αυτή τη στιγμή ισχύουν, με την έννοια ότι η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να παράγει πλεόνασμα το οποίο βρίσκεται πάνω ακόμα και από το στόχο για το 2018. Επομένως, ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι στο βαθμό που κάτι τέτοιο το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας να ελαφρύνει τους πολίτες, και οι συγκεκριμένοι τρόποι που αυτό θα γίνει προφανώς θα συζητηθούν μετά και την λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρακαλώ, κυρία Γκαντώνα. Ήθελα, κύριε εκπρόσωπε, να μας διαφωτίσετε λιγάκι σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία που είχατε το Σάββατο το βράδυ με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Και δεύτερον, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν πιστεύετε ότι καταστρατηγείται κατά κάποιο τρόπο το τεκμήριο της αθωότητας για έναν πολίτη? Γιατί είδαμε ότι το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού το Σάββατο χρησιμοποίησε το χαρακτηρισμό ναρκέμπορος, την ώρα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση. Ευχαριστώ. Ακούστε, ως προς τον χαρακτηρισμό, αργά ή γρήγορα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν αυτός ήταν ορθός ή λανθασμένος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνομιλία, νομίζω ότι δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Ο κύριος Μαρινάκης, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μέσω κύκλων του, τηλεφώνησε το Σάββατο σε μια κίνηση η οποία πραγματικά προξενεί αλγινή εντύπωση, διότι τηλεφώνησε στο προσωπικό μου κινητό. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνωρίζω, ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχω μιλήσει ποτέ, και ο ίδιος, από ό,τι μαθαίνω, χαρακτηρίζει την συνομιλία ή εν πάση περιπτώσει την κίνηση αυτή τυπική. Δεν ξέρω ποιες είναι οι απόψεις του κυρίου Μαρινάκη περί τυπικότητος, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μου απόψεις περί τυπικότητος. Μπορεί βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης να έχει συνηθίσει να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, να τηλεφωνεί νύχτα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζει, να με απειλητικό τόνο να ζητάει να μάθει συντάκτες ανακοινώσεων, να προσπαθεί με τον δικό του τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να εξυπηρετεί στα συμφέροντά του. Αυτά δεν πιάνουν σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Μαρινάκης. Και θέλω να πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι πρώτον, για όλες τις ανακοινώσεις οι οποίες εκδίδονται από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, την τελική ευθύνη την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ότι τόσο εγώ όσο και όλα τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης θα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι στον δρόμο. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, ο λόγος που δημοσιοποιήσατε λίγα λεπτά μετά το τηλεφώνημα ήταν το περιεχόμενο, για ποιο λόγο δηλαδή σπεύσατε? Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάτε. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνω? Δέχομαι τηλεφώνημα από έναν κύριο τον οποίο δεν γνωρίζω. Ναι. Εσείς είχατε αμφιβολία εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, αν ήταν ο κύριος Μαρινάκης? Απολύτως καμία.
Ο λόγος όμως που δημοσιοποιήσατε... Νομίζω ότι είναι προφανής, ότι δεν είναι λογικό σε μια δημοκρατική κοινωνία, σε μια πολιτεία με θεσμούς, με κυβέρνηση, με κοινοβούλιο, επιχειρηματίες να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, ο οποίος δεν θεωρώ ότι συνάδει σε καμία περίπτωση με το σεβασμό οποιοδήποτε θεσμού και οποιασδήποτε δημοκρατικής αξίας και αρχής. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, σε ένα άλλο θέμα, σε μια αποκάλυψη που έκανε η εφημερίδα μου την Κυριακή, ότι ο κύριος Γεωργιάδης μέχρι το 2016 διατηρούσε μια offshore την οποία άνοιξε το 2006 και μάλιστα τη συγκεκριμένη offshore τη χρησιμοποιούσε για τις εκδοτικές του δραστηριότητες. Επειδή από έναν από τους μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης υπήρχε η σχετική καταγγελία ότι ο κύριος Γεωργιάδης ξέπλαινε χρήμα της εταιρείας μέσω των εκδοτικών των δραστηριοτήτων. Και επειδή και ο ίδιος κύριος Γεωργιάδης σήμερα δήλωσε ότι ψευδώς ότι η offshore αυτή έκλεισε το 2006. Εμείς όμως δημοσίευσαμε έγγραφο που έκλεισε τη συγκεκριμένη offshore το 2016. 6 χρόνια δηλαδή μετά τον νόμο το συγκεκριμένο της κυβέρνησης Παπανδρέου ότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούν να έχουν offshore. Ακούστε κύριε Χατζηνικόλα, δεν μου προξενεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, τέτοιες καταγγελίες, τέτοιες ειδήσεις που αφορούν τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει σε όλη του την πολιτική πορεία σε οριακές συμπεριφορές τόσο σε σχέση με τις πολιτικές του τοποθετήσεις και σε σχέση με τις οικονομικές του δραστηριότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα αρμόδια όργανα τόσο της δικαιοσύνης όσο και του Ελληνικού Κοινοβουλίου πρέπει να ελέγξουν τις συγκεκριμένες καταγγελίες και εφόσον υπάρξουν στοιχεία ή εφόσον υπάρξουν αποδείξεις ότι η συμπεριφορά του κυρίου Γεωργιάδη ήταν παράνομη και η οικονομική πρακτική του κυρίου Γεωργιάδη ήταν παράνομη, τότε θα πρέπει να κινηθούν και οι ανάλογες δικαστικές διαδικασίες. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, είχαμε μία νέα πρόκληση την πλευρά του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι οι Έλληνες έκαψαν την Σμύρνη. Έχουμε μπροστά μας μια σχετικά σύντομη προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Όμως η κυβέρνηση φοβάται ότι αυτές οι προκλήσεις θα συνεχιστούν και πώς απαντάμε σε αυτό το μπαράζ προκλήσεων. Κοιτάξτε, δείτε, κυρία Τσικρίκα, από την δική μας πλευρά έχουμε πει ότι η όξυνση, η κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής από την μεριά της Τουρκίας δεν βοηθάει ούτε την ίδια την Τουρκία, ούτε φυσικά τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά αντιθέτως την απομονώνει όλο και περισσότερο από τους διεθνείς οργανισμούς, την απομονώνει όλο και περισσότερο στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων. Αυτό φαίνεται τόσο από τις πρόσφατες τοποθετήσεις όλων των ευρωπαϊκών θεσμών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ανάγκη η Τουρκία να τηρεί το διεθνές δίκαιο και είναι προφανές ότι από τη δική μας μεριά συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την άσκηση πολιτικής και διπλωματικής πίεσης προς την Τουρκία έτσι ώστε ακριβώς να λειτουργεί με τρόπο που να μην κινείται εκτός των ορίων του διεθνούς δικαίου. Τώρα από εκεί και πέρα σε σχέση με τη συγκεκριμένη δήλωση είναι προφανές ότι εξυπηρετεί τις πολιτικές επιδιώξεις του κυρίου Ερντογάν σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα. Πρόκειται για μια αυτονόητα καταδικαστέα δήλωση και νομίζω ότι το μόνο που μένει να πούμε είναι ότι όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Ερντογάν να αναθεωρήσει την ιστορία για να παράξει πολιτικά αποτελέσματα στη χώρα του, τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα και οι ευθύνες είναι δεδομένες και αναμφισβήτητες για την μικρασιατική καταστροφή. Παρακαλώ. Κυρία Σαββαπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, διαβεβαιώσατε τη Νέα Δημοκρατία ότι η εντολή που έχετε θα ανανεωθεί στην ώρα της. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτή. Συμφωνείτε με όσα ακούσαμε τον κύριο Σκουλέτη ότι θα γίνουν μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η ώρα της, όπως ξέρετε κυρία Σαββαπούλου, είναι όταν λήξει η συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της κυβέρνησης αυτής, πράγμα το οποίο θα συμβεί το φθινόπωρο του 2019. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Κύριε εκπρόσωπε, όσον αφορά την οικονομία, τον Ιούνιο θα έχουμε τελειώσει, θα έχουν ολοκληρωθεί όλα. Στο Eurogroup του Ιουνίου πιστεύετε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Ναι, κύριε Φασουλά, κοιτάξτε, ξέρετε ότι βρισκόμαστε στην αρχή
της τελικής διαπραγμάτευσης. Έχουμε στις 14 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε, την έλευση της Τρόικας στην Ελλάδα των θεσμών, όπου θα συζητηθούν τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης και θα καταλήξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε μια τεχνική συμφωνία, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Ταυτόχρονα συζητάμε και για δύο άλλα ζητήματα. Το πρώτο είναι η ρύθμιση του ελληνικού χρέους, που όπως ξέρετε με βάση τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στην Ελλάδα να μην έχει χρηματοδοτικές ανάγκες στο μεσοπρόθεσμο διάστημα μεγαλύτερες από το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Και το τρίτο ζήτημα το οποίο συζητάμε είναι η μεταπρογραμματική εποπτεία, η οποία, όπως σας είπα, αυτό το οποίο συζητείται είναι ότι θα προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με το καθεστώς της μεταπρογραμματικής εποπτείας, το οποίο έχουν και οι υπόλοιπες χώρες που εξήλθαν από προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία. Θα πρόκειται δηλαδή για ένα καθεστώς συγκεκριμένο, το οποίο προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με αποστολές των θεσμών, οι οποίες όμως δεν θα συνεπάγονται και αξιολόγηση όπως την ξέρουμε σήμερα, διότι σήμερα ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Θεσμοί έρχονται για να υπάρξει εκταμείευση από τη Δανειακή Σύμβαση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία, αυτό το καθεστώς τελειώνει τον Αύγουστο του 2018 και από εκεί και πέρα βεβαίως θα υπάρχουν αποστολές, όπως υπάρχουν και στις άλλες χώρες, στην Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, οι οποίες θα καταγράφουν σε μία έκθεσή τους την πορεία της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να ενημερώνεται το Eurogroup. Παρακαλώ, κυρία Τσακρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, πολλές φορές σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι βρίσκεστε σε ακαστή συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τα λοιπά, με τον κυβερνητικό σας εταίρο, όμως βλέπουμε βουλευτές των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης, τους είδαμε χθες για άλλη μία φορά δημόσια, να προβαίνουν σε ένα επεισόδιο το οποίο πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Εσείς σαν κυβέρνηση, τι συστάσεις έχετε να κάνετε? Κοιτάξτε, πάντοτε εγώ ήμουν της άποψης ότι ο δημοκρατικός διάλογος είναι και εύλογος και θεμητός. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα μου κάνουν εντύπωση τοποθετήσεις οι οποίες θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ως προς αυτό καλό θα ήταν όλοι οι βουλευτές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Παρακαλώ. Ναι. Δύο οικονομικά θέματα θα ήθελα να ρωτήσω. Το πρώτο είναι ότι γράφτηκε στον κυριακάτικο τύπο σχετικά με τις επιβαρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι υπάρχει ένα σχέδιο από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για επιβολή ανώτατου πλαφών 50% όσον αφορά το άθροισμα φόρων και εισφορών. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τα κέρδη των κρατών μελών και τη ΣΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα. Θα αποδοθούν ή αυτά μπορεί αργότερα να συμψηφιστούν με το χρέος? Ακούστε, σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις για τις οποίες διαβάσατε, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο σε γνώση τουλάχιστον δική μου. Αυτό το οποίο υπάρχει και το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, το συζητήσαμε και στη βάση μιας ερώτησης η οποία έγινε από την κυρία Ζορμπά, είναι η πολιτική βούληση, εφόσον το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, να ελαφρύνουμε τους πολίτες από τις συνέπειες της λιτότητας, πάντοτε ξαναλέω εντός των ορίων των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουν τεθεί σε συμφωνία με τους δανειστές μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα που θέσατε, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, θυμίστε μου, ήταν το για τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα ομόλογα τα οποία έχουν αγοράσει του ελληνικού δημοσίου.
το βαθμό που μπορώ να μπω σε τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες, πρέπει να σας πω ότι τα λεγόμενα SNPs και ΑΜΦΑΣ θα χρησιμοποιηθούν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ή και για επενδύσεις, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί στην πορεία των διαπραγματεύσεων για την τελική έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι ένα από τα, όχι νομίζω, είναι δεδομένο ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητάμε με τους δανειστές μας στο πλαίσιο ακριβώς αυτών των διαπραγματεύσεων. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.